Τώρα, η τελευταία δημοσκόπηση ήταν οι τάσεις που είχαμε χτες στις MRB. Ναι. Νομίζω το σκηνικό που κατέγραψαν και οι προηγούμενες εταιρείες, κύριε Φλέσσα, είναι το ίδιο. Έχουμε τον πρώτο, δεν συζητάμε για τον πρώτο. Γιατί? Δημοσκοπικά εννοώ. Και από εκεί πέρα λέμε ποιος είναι δεύτερος. Αυτή η συζήτηση γίνεται τώρα. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι ανόητη. Συγγνώμη που το λέω. Επειδή παρακολουθώ ότι υπάρχει αυτός ο διάλογος στα μέσα ενημέρωσης, είναι ανοησία. Τώρα, όταν μιλάμε για διαφορές μια μισή. Αυτό είναι το δεύτερο που θα ρωτήσω, ότι είναι τεράστιες οι διαφορές. Τώρα, αλήθεια τώρα. Δεν είναι. Πού είναι οι τεράστιες διαφορές? Όχι, η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο εννοώ ποιος είναι. Α, στο τον πρώτο δεν. Εγώ μιλάω για τον δεύτερο. Όχι, όχι. Λέω από τον πρώτο με τον δεύτερο. Και εκεί εντοπίζω εγώ το θέμα. Ότι πλέον, όταν λέμε αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, υπάρχει. Κοιτάξτε, ακούστε. Εγώ θέλω λίγο και πάντοτε προσπαθώ να το κάνω αυτό. Να ξεφεύγουμε από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Με την έννοια ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη φωτογραφία της στιγμής. Πέρα από αυτό, ναι. Και τη διείσδυση των πολιτικών θέσεων. Αυτή τη στιγμή, πέστε μου εσείς, στα έξι πρώτα σημαντικότερα θέματα που είναι πληθωρισμός, ακρίβεια, υγεία, περίθαλψη, ανεργία, παιδεία, εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη που βλέπω εγώ εδώ μπροστά στην έρευνα. Ναι. Τι έχουμε ακούσει από την αντιπολίτευση, αξιωματική ή μη. Τίποτε. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, γιατί να αποτυπωθεί στα ποσοστά τους κάτι. Από τη στιγμή κατά την οποία ούτε στις προηγούμενες εκλογές, στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, τις δύο αναμετρήσεις του Ιουνίου του 2023, ούτε σήμερα προβάλλουνε τα κόμματα, είτε το ΠΑΣΟΚ είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την είσοδο του κ. Κασελάκη στην πολιτική σκηνή, δεν συνιστούν εναλλακτική λύση, εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Δεν ξέρει κανένας τι θέσεις έχουν αυτοί για το πληθωρισμό, για την ακρίβεια ή για την οικονομική. Θα τα πούνε τώρα. Είναι συζήτηση προϋπολογισμού στη Βουλή. Θα μιλήσουν στη Βουλή. Ναι. Γενικόλογες θεωρίες. Ναι, θα τα πούνε, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή, γιατί ο κόσμος να τους. Εντάξει, αν μου λέτε ότι δεν τα έχουν πει, θα τα πούνε στη Βουλή. Πολύ ωραία. Με το δεδομένο ότι κανένας δεν παρακολουθεί τη Βουλή, αλλά όλοι παρακολουθούν τα δελτία ειδήσεων. Θα παιχτούν και στα δελτία ειδήσεων, στα site. Εντάξει. Θα σας πω λοιπόν ότι στην επόμενη έρευνα η ίδια θα είναι η κατάσταση. Η ίδια θα είναι. Διότι δεν υπάρχουν, για να υπάρχει σαν αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να έχεις εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Διαφορετικά, δεν σε προτιμάει ο κόσμος. Και αυτό είδαμε, γιατί νομίζω ότι το ξεχνάμε αυτό. Μένουμε και συζητούσαμε μέχρι τα τελευταία 4-4,5 χρόνια. Συζητήσαμε για το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση το 2019. Με τη διαφορά, από το 2019 μέχρι το 2023, λόγω της απουσίας, της πλήρους απουσίας εναλλακτικής πρότασης εξουσίας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, και το έχουμε αναλύσει αυτό 100 φορές, και της αιμονής που είχε να λέει ότι είχαμε τη χειρότερη κυβέρνηση της γης. Εμείς το έχουμε αναλύσει. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ανέλησε από το 19 μέχρι το 23. Σίγουρα. Ναι. Γι' αυτό κατέρευσε 20 μονάδες. 25 πόσο κατέρευσε. Και έχασε 600.000 ψηφοφόρους. Δεν κατέρευσε γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Σαφώς η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Είναι μια καλή κυβέρνηση κατά τη δική μου άποψη. Και αυτό το αναγνωρίζει και ο κόσμος. Αλλά με τα θέματά της και τα προβλήματά τους, όπως όλες οι κυβερνήσεις, θα μου πείτε. Όποιος κυβερνάει έχει αυτά τα θέματα τώρα, πώς να γίνει. Δηλαδή, άμα γινόταν οι πλημμύρες επί ΣΥΡΙΖΑ, τι θα ήταν οι πυρκαγιές, θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα? Δεν το ξέρω τώρα. Δεν θέλω να κάνω εικασίες τώρα, δεν έχει και νόημα νομίζω τώρα αυτό. Πείτε μου κάτι, παρακαλώ. Συνήθως ο κόσμος στις έρευνες, συγγνώμη, λέει χειρότερα θα ήταν. Λοιπόν, έτσι λέει στις έρευνες, το λέω εγώ. Και εγώ το ξέρω, έχω δει τα ερωτήματα. Κάτι ακόμα σας παρακαλώ. Τη Νέα Αριστερά, την περιμένατε στο ποσοστό που τη δίνουνε? Τουλάχιστον οι δύο δημοσκοπήσεις που την έχουν δώσει. Ναι, βεβαίως. Δεν περιμένατε κάτι παραπάνω δηλαδή?
Όχι, παραπάνω όχι, δεν περίμενα. Εντάξει, οι άνθρωποι και αυτοί και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους μέχρι να διαμορφώσουν τα ποσοστά τους, μέχρι να διαμορφωθούν τα ποσοστά τους. Βλέπετε ότι το Γενικώς, ΠΑΣΟΚ πάντως, θα παγιωθεί στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ, το βλέπετε αυτό? Όχι, δεν το βλέπω. Α, δεν το βλέπετε. Θα εξαρτηθεί. Θα εξαρτηθεί. Θα εξαρτηθεί. Δηλαδή θα εξαρτηθεί από το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα εξαρτηθεί από το πώς θα κινηθεί η Νέα Αριστερά, αν θα συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ, αν όχι, είναι ακόμα ρευστό. Είναι ρευστό, είναι ρευστό. Πάντως οι ευρωεκλογές θα είναι crash test για όλους, κύριε Φλέσσα. Ένα crash test για όλους θα είναι οι ευρωεκλογές. Μπα, κοιτάξτε, νομίζω σε επίπεδο εντυπώσεων. Διότι σε ναι, για εντυπώσεις λέμε. Δεν είναι εθνικές εκλογές, δεν κρίνεται κυβέρνηση. Προφανώς και γι' αυτό θα υπάρχει πιο χαλαρή ψήφος για τη Νέα Δημοκρατία. Και τα άλλα κόμματα βέβαια θα προσπαθήσουν να κεφαλαιοποιήσουν την όποια δυσαρέσκεια υπάρχει και τη χαλαρή ψήφο. Μάλιστα. Αλλά εν της πράγμαση, μάλλον για να το πω σκληρά ρεαλιστικά, από τον 9 Ιουνίου, αν δεν απατώμε, που είναι οι ευρωεκλογές και μετά. 9 Ιουνίου. Ναι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει 3 χρόνια μπροστά της να εφαρμόσει το πρόγραμμα της ή, εν πάση περιπτώσει, να κυβερνήσει, για να το πω έτσι. Που είναι πολύ μεγάλος χρόνος. Είναι σχεδόν... Χωρίς να μεσολαβεί καμία εκλογική αναμέτρηση. Ακριβώς. Ούτε ευρωεκλογές. Τίποτα. Ούτε δημοτικές, ούτε περιφερειακές. Τίποτα. Τίποτα. Επομένως, σε επίπεδο... δείτε ότι οι συντηρητικοί κυβερνούν τώρα πόσα χρόνια στην Αγγλία, έχοντας τη λαϊκή εντολή από τις εκλογές που γίνανε, ενώ όλες τις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται ότι είναι 20-25 μονάδες πίσω από τους εργατικούς. Μάλιστα. Κύριε Φλέσσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Φλέσσα.